Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε παρέα, τα λέμε παρέα από το ραδιόφωνο του NSTV, όπως κάθε Δευτέρα. Πλέον θα είμαστε μαζί 8 η ώρα, 8 με 9, σε μια νέα ώρα για την εκπομπή μας. Εδώ πρώτο σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μήνης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μια ακόμη εκπομπή εδώ μαζί. Σε μία περίοδο που έχουμε, να πούμε η αλήθεια, είναι αρκετά. Δεν έχουμε δράσει όσον αφορά τους συλλόγους στο ποδόσφαιρο, αφού βρισκόμαστε εν μέσω της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, αλλά έχουμε να πούμε πολλά για την εθνική ομάδα της Ελλάδας και για τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που έδωσε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Nations League με την Αγγλία και με την Φινλανδία και το τι σημαίνουν τα αποτελέσματα που έφερε και η θέση την οποία κατέκτησε, τι σημαίνουν και για την συνέχεια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Θα δούμε γενικότερα τι γίνεται στο Nations League, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. Σήμερα και αύριο έχουμε τα τελευταία παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής πλέον του Nations League. Και αν μας μείνει λίγος χρόνος, θα πούμε κάποια πραγματάκια γενικότερα για το τι έχουμε ξεχωρίσει όσον αφορά την παρουσία κάποιων ομάδων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που το χρωστάμε από την προηγούμενη εκπομπή, που δεν είχαμε προλάβει πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό. Νομίζω τώρα που έχουμε και την διακοπή αυτή, είναι μια καλή ευκαιρία για να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Μιας και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται πλέον επιστρέφει η δράση σε ό,τι αφορά τους συλλόγους, επιστρέφουν τα μεγάλα πρωταθλήματα, το Πρωτάθλημα Ελλάδος και γενικότερα όλα τα πρωταθλήματα σε αγωνιστική δράση, και την επόμενη εβδομάδα έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που είναι μάτς για τις ελληνικές ομάδες στο Europa και στο Conference, αλλά και η πέμπτη αγωνιστική του Champions League, το οποίο με το νέο αυτό format εξελίσσεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι που είχαμε συζητήσει και αναλύσει και στην προηγούμενη εκπομπή, εδώ όταν τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, η εθνική ομάδα έδινε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη με την Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο αναμένονταν να είναι κατάμεστο, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Φυσικά στον απόϊχο της φοβερής νίκης μας μέσα στο Wembley με 2-1, που μας έφερε να είμαστε σε θέση ισχύως όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο του Nations League και κατ' επέκταση της άμεσης ανόδου στην πρώτη κατηγορία, στην League A. Αλλά πολύ περισσότερο θα μας έδινε η πρώτη θέση μια δεύτερη ευκαιρία για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, που θα γίνει στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Η Ελλάδα τι ήθελε στο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ήθελε απλά να μην χάσει από τους Άγγλους, και η ισοπαλία δηλαδή μας έκανε, έτσι ώστε να μην μπορούν να μας φτάσουν τελευταία αγωνιστική. Ήμασταν στο συν 3 από την Αγγλία πριν να αντιμετωπίσουμε στο ΆΚΑ και να πάμε αδιάφοροι έτσι κι αλλιώς στο παιχνίδι στο Ελσίνκι κόντρα στη Φινλανδία. Αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, δυστυχώς για την εθνική μας, ήταν τους Άγγλους, παρά το γεγονός ότι παρατάχθηκαν με πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές απουσίες, να μπαίνουν πιο αποφασισμένοι, πεισμωμένοι και πιο υποψιασμένοι, θα έλεγε κανένας, μετά από το πάθημά τους στο Wembley τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από την ήττα τους από την εθνική μας μέσα στο γήπεδό τους, και ουσιαστικά δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς να πιστέψει πως μπορεί να διεκδικήσει πράγματα από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή έστω και έναν βαθμό που θα της εξασφάλιζε την πρωτιά. Θα λέγαμε ότι οι Άγγλοι έβγαλαν και όλο τον εγωισμό τους στο παιχνίδι στο ΆΚΑ, 0-3 το τελικό σκορ, όλοι το γνωρίζουμε. Θα λέγαμε ότι έβγαλαν και τον ποδοσφαιρικό τους εγωισμό, γιατί μια ομάδα με την κλάση, την ποιότητα, την ιστορία, το μέγεθος της Εθνικής Αγγλίας, σίγουρα δεν θα καταδεχόταν εύκολα το να μείνει δεύτερη σε έναν όμιλο του Nations League κάτω από την Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι στην προηγούμενη έκδοση της διοργάνωσης είχαν υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία και γι' αυτό παίξαν μαζί μας στη League B. Μπορεί το Nations League, ειδικά για τις μεγάλες εθνικές ομάδες, να έρχεται σε δεύτερη μοίρα,
Αλλά σίγουρα για το πρεστίζ μιας ομάδας όπως η Εθνική Αγγλία θα ήταν πολύ κακό να μην τα καταφέρει ξανά απέναντι στην Ελλάδα και να μείνει δεύτερη στον όμιλο του Nations League. Δεν θα έχανε τις ελπίδες της για άνοδο, απλά θα έπαιζε μπαράζ όπως θα παίξει η Εθνική μας, θα τα πούμε συνέχεια. Σε αυτό το παιχνίδι υπήρχαν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την δεκάδα της Εθνικής, δηλαδή για το αν στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Παυλίδης που είχε βάλει τα γκολ στο Wembley ή ο Ιωαννίδης που ήταν πλέον καλά, αν θα ξεκινήσει αριστερό μπακ ο Τσιμίκας ή ο Γιαννούλης που θα είχε πάει καλά στο προηγούμενο ζευγάρι παιχνιδιών της Εθνικής, δίπλα στο Σιώπη ποιος θα είναι ο δεύτερος χαφ. Τελικά ο Γιωβάνοβιτς προτίμησε τον νεαρό το Ζαφίρι, τον νεαρό της Σλάβια Πράγας. Αριστερό μπακ προτίμησε τον Τσιμίκα, παρά το γεγονός ότι ο Γιαννούλης θα είχε πάει εξαιρετικά, και διατήρησε τον Παυλίδη στο αρχικό σχήμα. Κάποια στιγμή μπήκε και ο Γιαννίδης που θα θυμάστε ότι έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία εκεί στο Βλασέ που το έβγαλε ο Πίκφορντ και είχε την ευκαιρία εκεί η Εθνική να ξαναμπεί μέσα στο παιχνίδι. Όπως ο Πίκφορντ εξωτερώσε και ένα σούτ του Τσιμίκα στο πρώτο μέχρι, που ήταν ουσιαστικά και η μοναδική μεγάλη φάση της Εθνικής στο πρώτο 45 λεπτό. Γενικότερα είδαμε τους Άγγλους που παρατάχθηκαν, ξαναλέω, με πολλές απουσίες. Δεν είχαν οι Άγγλοι σε αυτό το παιχνίδι ούτε τον Σάκα, ούτε τον Ράις, τους δύο παίχτες της Arsenal. Αρκετές απουσίες. Και ο Stones, ας πούμε, δεν ήταν διαθέσιμος. Ο Gordon ξεκίνησε, παρά το γεγονός ότι τα ρεπορτάζ λέγανε πως είναι αμφίβολος. Και ο Harry Kane δεν ξεκίνησε στην 11, παρά το γεγονός ότι ήταν ετοιμοβόλυμος, ξεκίνησε, ήταν στον πάγκο, μπήκε αργότερα, ξεκίνησε ο Watkins στο αρχικό σχήμα. Και ο Foden και ο Grealish επίσης, και αυτές πολύ σημαντικές απουσίες για την Αγγλία. Συζητήθηκε πολύ το γεγονός ότι η Αγγλία είχε τόσες πολλές απουσίες και μάλιστα ο Harry Kane μίλησε πριν από το παιχνίδι και ουσιαστικά έριξε τα βέλη του προς τους παίχτες αυτούς, υπονοώντας πως οι τραυματισμοί τους οποίους επικαλέστηκαν για να μην σωματωθούν στο γκρουπ της Εθνικής Αγγλίας σε αυτή τη διακοπή του Νοεμβρίου δεν ήταν και τόσο σοβαροί και το έκαναν περισσότερο για να έχουν μια αιτιολογία για ξεκούραση εν όψει και των δύσκολων υποχρεώσεων που έρχονται ξανά με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πήραν αρκετή έκταση τα λόγια αυτά του αρχηγού και ο ίδιος μάλιστα πριν από το παιχνίδι με την Ιρλανδία μετά δήλωσε πως δεν περίμεναν να πάρουν τόση έκταση αυτά τα λεγόμενά μου. Εντάξει, βέβαια, okay, είναι αρχηγός, είναι της Εθνικής Αγγλίας και κάθε δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και είναι κάτι που παρατηρείται γενικά και πολύ περισσότερο θα πω εγώ σε αυτές τις διακοπές που έχουμε δει τώρα μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη. Ίσως κάποιοι παίχτες με τον παραμικρό τραυματισμό να αρνούνται να ενσωματωθούν στην εθνική τους ομάδα και οι ομάδες θέλουν να τους προφυλάξουν. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη σημασία των αγώνων του Nations League, το πόσο σημασία δίνουν ειδικά οι μεγάλες εθνικές ομάδες, Γαλλία, Αγγλία κτλ. Σε αυτή τη διοργάνωση. Η αλήθεια είναι ότι το Nations League περισσότερο είναι μια διοργάνωση που δίνει ευκαιρία σε μικρότερες ομάδες, εθνικές ομάδες. Για παράδειγμα, η εθνική μας παραλίγο να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία όταν έδωσε παιχνίδι μπαράζ με τους Γεωργιανούς πριν από λίγους μήνες για να περάσει το Euro που τελικά δεν τα κατάφερε. Οι μεγάλες ομάδες, ναι μεν, μπορούν να κοντραριστούν για ένα τρόπαιο που ποτέ δεν είναι κάτι ασήμαντο, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο έστω και του Nations League, έχει πάρει Πορτογαλία, έχει πάρει Γαλλία, έχει πάρει Ισπανία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιχνίδια, ειδικά της πρώτης φάσης του Nations League, τα βλέπουν λίγο και σαν αγκαρία. Η Αγγλία βέβαια σε την προκειμένη περίπτωση δεν διεκδικούσε τρόπαιο γιατί είναι στην League B, απλά την άνοδο διεκδικούσε σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι λίγο σε δεύτερη μοίρα για αυτές τις ομάδες λοιπόν το Nations League και παρατηρείται γενικά αυτό το φαινόμενο το να αποφεύγουν κάποιοι παίχτες επικαλούμενοι τραυματισμούς να καταπονηθούν περισσότερο. Εντάξει, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Κιλιάν Εμπαπέ και όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται από τον περασμένο Οκτώβριο με την Εθνική Γαλλίας. Φημολογείται ο ίδιος ότι ζήτησε από τους ανθρώπους στην Εθνική και από τον προπονητή του να μην το συμπεριλάβει στα παιχνίδια του Nations League για να μπορέσει να επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του στη Real Madrid, να ξαναβρει τη φόρμα του και για να μην καταπονηθεί περισσότερο ο οργανισμός του.
γι' αυτό δεν το συμπεριέλαβονται σαν στις κλήσεις του Οκτωβρίου. Τώρα, στη διακοπή του Νοεμβρίου, βγήκε προς τα έξω ότι ο Superstars Real ήθελε να ενσωματωθεί στην Εθνική και ότι ήταν επιλογή του Ντεσάμπ να μην τον καλέσει. Και μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά ο Ντεσάμπ γι' αυτό και είπε ότι είναι καλύτερα έτσι. Εντάξει, τώρα στην κοινή περίπτωση, ανοίγουμε τώρα αυτή την παρένθεση. Δύο τι να πιστεύω συμβαίνουν. Είτε ο Ντεσάμπ και ο Εμπαπέ έχουν συμφωνήσει από κοινού στα παιχνίδια αυτά του Nations League να μην συμμετέχει ο Γάλλος, ο οποίος βέβαια είναι και αρχηγός Εθνικής Γαλλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παράδειγμα που δίνει και στους υπόλοιπους διεθνείς. Και βγήκε προς τα έξω λοιπόν ότι ο Ντεσάμπ δεν ήθελε να τον επιλέξει σε αυτή την διακοπή. Είτε όντως ο Εμπαπέ παρέμεινε στην απόφασή του και δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε σε αυτά τα μάτς της Γαλλίας, είτε ο Ντεσάμπ ο ίδιος όντως πραγματικά δεν ήθελε να τον επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι η φόρμα του δεν είναι και καλύτερη δυνατή από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Και η Γαλλία μια χαρά τα κατάφερε βέβαια, από ό,τι είδαμε θα μιλήσουμε γι' αυτό και συνέχεια, ως προς το στόχο της να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Nations League. Λοιπόν, κλείνει μεγάλη παρένθεση που ανοίξαμε. Οι Άγγλοι, έστω και με τις απουσίες αυτές τις σημαντικές που είχαν, παρατάχθηκαν στο ναουσό χώρο του ΆΚΑ πολύ αποφασισμένοι, πολύ πεισμωμένοι, με πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας. Δεν άφησαν πραγματικά την εθνική μας ομάδα να πάρει μπάλα, να κάνει παιχνίδι. Την κούρασαν ουσιαστικά και με αυτό το παιχνίδι τους, με τις πολλές πάσες και την κατοχή, τον έλεγχο που είχαν της μπάλας. Και αυτοί ξανά προηγηθούν μόλις το 7 με το γύρισμα εκείνο του Μαντουέ και στον Watkins, τον αντικαταστάτη του Kane, σε αυτό το παιχνίδι που σκόραρε πολύ γρήγορα. Και ενώ από το 15-20 και μετά κάπως πήρε κάποιες πρωτοβουλίες στην Εθνική, κάπως βελτιώθηκε, κάπως ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, έχασε και εκείνη την ευκαιρία με τον Τσιμίκα. Πήγαμε με το 0-1 στο ημίχρονο και προσπαθούσε η εθνική ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο να βρει, χωρίς να είναι βέβαια ιδιαίτερος καλή, το δρόμο προς τα δίχτυα του Πίκφορντ για την ισοφάριση. Ήρθε και αυτή η άτυχη φάση με το τσού του Μπέλιχαμ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι, που βρήκε στο δοκάρι και συνέχεια στη πλάτη του Βλαχοδήμου για να έρθει το αυτογκόλ ουσιαστικά του goalkeeper της Newcastle για το 0-2. Και εκεί όλα τελείωσαν. Και σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε και το γκολ του Curtis Jones, που ήταν και το πρώτο με την Εθνική Αγγλίας. Κάνει πολύ καλή χρονιά ο χαφ της Λίβερπουλ φέτος. Για να έρθει το τελικό 0-3 σε αυτό το παιχνίδι. Η Εθνική απογοήτευσε τον κόσμο που κατέκλυσε το ΆΚΑ για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αντικειμενικά θα ήταν δύσκολο να νικήσουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Αγγλία δύο φορές μέσα σε μόλις ένα μήνα, μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα ήταν πολύ δύσκολο να την ξαναπατήσουν οι Άγγλοι από εμάς. Και ενώ ήξεραν ότι διακυβεύονται αρκετά και πολύ περισσότερο το δικό τους το γόητρο σε αυτό το παιχνίδι. Και η Εθνική φάνηκε και λίγο τρακαρισμένη, λίγο αγχωμένη και από τις προσδοκίες που υπήρχαν από τον κόσμο σίγουρα. Είχε ανέβει πολύ ο πύχης μετά το διπλό στο Wembley και νομίζω ότι είναι και κατανοητό αυτό. Αλλά κατανοητό είναι επίσης και το ότι οι διεθνείς μας προσπάθησαν αρκετά. Έχουν κάνει μια τεράστια πορεία και προσπάθεια σε αυτό το όμιλο του Nations League. Δεν μπορούσαν σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι να συναγωνιστούν την πολύ καλύτερη εθνική Αγγλίας. Okay. Ήρθε αυτή η ήττα που έδωσε φυσικά και το πλεονέκτημα των Άγγλων στην ισοβαθμία από τη στιγμή που νίξαν με 3 γκολ διαφορά, ενώ εμείς είχαμε νικήσει με 1 γκολ διαφορά στο Wembley. Και ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν εκεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ. Γνωρίζαμε όλοι ότι πολύ δύσκολο θα έρχονταν ένα δώρο στο Αγγλία-Ιρλανδία, ακόμη και να νικούσαμε στο Ελσίνκι κόντρα στην Φινλανδία. Θα έπρεπε γενικότερα να φέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα από τους Άγγλους σε αυτή την τελευταία αγωνιστική. Η εθνική μας ομάδα νίκησε στη Φινλανδία χθες το απόγευμα στο Ελσίνκι με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Μπακασέτα και τον Τζόλι. Πολύ ωραία γκολ και τα δύο. Μέσα στη διάστημα 4 λεπτών ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ του Μπακασέτα στην κλειστή γωνία του goalkeeper των Φιλανδών από πάσα του Κουγεράκη που έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με την Εθνική σε αυτό το διάστημα τώρα των διακοπών και του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου για τις εθνικές ομάδες, και φαίνεται ότι
βρίσκουμε μετά από καιρό ένα αμυντικό δίδυμο που να δένει πολύ, το Μαυροπάνο με τον Κουγεράκη. Και φυσικά του Τζόλ ήταν πολύ ωραίο γκολ, από τη στιγμή που βγήκε τόσο ο τροματοφύλακας για να διώξει την μπάλα και είχε την καινή εστία μπροστά του από μακριά ο Τζόλης. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Τζόλη που και αυτός βρίσκεται σε ανωδική πορεία φυσικά και κάνει καλή χρονιά φέτος με την Μπριζ. Αλλά δεν ήρθε το δώρο από το Wembley, από το Λονδίνο, παρά το γεγονός ότι οι Άγγλοι έμειναν για 45 λεπτά στο 0 κολλημένοι με τους Ιρλανδούς. Αλλά εντάξει, η φάση που έκρινε ουσιαστικά το μάτς ήταν στο 51 όταν ο Σκέιλς των Ιρλανδών έκανε το πέναλτι στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που και πάλι ήταν πολύ καλός για τα τρία λιοντάρια. Αποβλήθηκε, έχει δεύτερη κίτρινη αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο Κέιν, παλιά του τεχνικό σκηνο, μετέτρεψε το πέναλτι αυτό σε γκολ. Και έτσι έγινε το 1-0. Λύθηκε και ο γόρτιος δεσμός για τους Άγγλους. Λύθηκαν και τα πόδια τους, γιατί υπήρχε και στους Άγγλους υπήρχε ένα άγχος. Πάντα υπάρχει ένα άγχος όταν ουσιαστικά μια ομάδα κυνηγάει ένα αποτέλεσμα. Γιατί οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να επαναπαυτούν στο ότι υπερτερούν στην ισοβαθμία με εμάς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα λύθηκαν τα πόδια και οι Άγγλοι των πολλών απουσιών σε αυτή τη διακοπή του Νοεμβρίου, ξαναλέω, βρήκαν άλλα 4 γκολ, νίξαν εύκολα τους Ιρλανδούς με αριθμητικό μειονέκτημα πλέον οι Ιρλανδοί βέβαια. Γκόρντον στο 55, ο στάρτης Νιουκάστλ, Γκάλαχερ στο 58, μέσα σε 5 λεπτά έβαλαν 3 γκολ οι Άγγλοι. Ο Τζαρντ Μπόουεν στην πρώτη επαφή με την μπάλα σκόραρε στο 76 και γκολ έβαλε και ο Χάρκουντ Μπέλις στο 79, ο νεαρός αμυντικός. Με πολύ μεγάλο αστή το Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι Άγγλοι, ο οποίος και κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και είχε άλλες 2 assist στην συνέχεια για τον Μπόουεν και για τον Χάρκουντ Μπέλις για τα δύο τελευταία γκολ των Άγγλων. Ο Μπέλιγχαμ γενικότερα που δείχνει στα τελευταία μάτς να προσπαθεί να βρει ξανά τη φόρμα του και με την Οσασούνα στο τελευταίο μάτς Ρεάλ πριν τη διακοπή ήταν καλός, που σκόραρε και τον γκολ με τη λόμπα εκείνη πάνω από τον τερματοφύλακα της Οσασούνα, τον Ερέρα, από τη βαθιά παλιά του Ραούλ Ασένσιο, του πιτσιρικά. Και φυσικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Εθνική Αγγλίας και με την Εθνική μας και με την Ιρλανδία ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, να πούμε βέβαια πολύ σημαντικό το ότι πήρε χρόνο συμμετοχής στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο Ελσίνκι και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο πιτσιρικάς του Ολυμπιακού, μόλις στα 17 του και έγινε ο νεότερος παίχτης που σε επίσημο παιχνίδι αγωνίζεται με τα εθνικά χρώματα. Γενικότερα είναι μια ονειρική σεζόν μέχρι στιγμής για τον Μουζακίτη, που έχει καθιερωθεί στην 11 του Ολυμπιακού, όχι απλά παίρνει συμμετοχές από τον Μέντι Λίμπαρ και πλέον έκανε και την πρώτη συμμετοχή με την Εθνική και ο Γιωβάνοβιτς τον έβαλε στο παιχνίδι επειδή τον πιστεύει, όχι για να του κάνει κάποια χάρη και το δήλωσε άλλωστε στη συνέχεια και μετά το παιχνίδι ότι δεν κάνω χάρες. Ο Μουζακίτης ήταν στις κλήσεις και έπαιξε επειδή το αξίζει. Εντάξει, βέβαια, δεν μπορούμε να απαιτούμε από τον πιτσιρικά να αποδειχθεί τόσο σύντομα καθοριστικός για την Εθνική ομάδα, μακάρι βέβαια. Το παιδί σιγά σιγά όλα πρέπει να γίνουν, πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα πάει βήμα-βήμα. Πολύ σημαντικό πάντως που έπαιξε τα πρώτα του λεπτά με το εθνόσημο. Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, η εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της σε αυτόν τον όμιλο του Nations League με 15 βαθμούς, με 5 νίκες και μόλις μία ήττα. Στην ισοβαθμία, στο νήμα δηλαδή, έχασε την πρωτιά από τους Άγγλους. Επίσης τερμάτισαν με 15 βαθμούς. Ουσιαστικά η μόνη διαφορά ήταν η ήττα στο ΆΚΑ. Οι Άγγλοι μας νίκησαν με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι είχαμε νικήσει εμείς στο Wembley. Οι Ιρλανδοί ολοκλήρωσαν στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς και θα παίξουν μπαράζ για να παραμείνουν στην League B. Και οι Φινλανδοί, χωρίς βαθμό στον όμιλο, υποβιβάζονται στην League C. Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει η δεύτερη θέση που πήρε η εθνική μας ομάδα. Καταρχάς, οι Άγγλοι με την πρώτη θέση, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανεβαίνουν απευθείας στη League A, επιστρέφουν στη League A, εκεί που ανήκουν ουσιαστικά. Αλλά η εθνική μας ομάδα πλέον, έτσι όπως έχει αλλάξει το σύστημα του Nations League, για να γίνονται πιο, για να υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον, δεν έχει απολέσει τις ελπίδες της για άνοδο στην League A. Καταρχάς, να πούμε πως
Από το 2018 που είχε ξεκινήσει αυτή η καινούργια διοργάνωση και βρεθήκαμε σαν εθνική ομάδα στη League C, στην τρίτη κατηγορία, είναι πάρα πολύ σπουδαίο 6 χρόνια μετά που είμαστε 2 παιχνίδια μακριά από την πρώτη κατηγορία και παραλίγο να πετύχουμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία και απευθείας, δηλαδή να τερματίζαμε πάνω από την Αγγλία. Αυτό δείχνει πόσο προοδεύει η εθνική ομάδα και πόσα βήματα έχει κάνει μπροστά. Ξεκινήσαμε στη League C. Παίζαμε με τις Εσθονίες, με τα Καζακστάν, με τα Κόσοβα και μάλιστα δυσκολευόμασταν κιόλας πολύ. Αλλά σίγουρα η εθνική ομάδα έχει κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός. Κυρίως, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία 1 με 2 χρόνια και είναι πολύ κρίμα που δεν εκμεταλλευτήκαμε τα μπαράζ με τη Γεωργία τον περασμένο Μάρτιο για να πάμε και στο Euro, να πάμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2014 και εκείνο το Μουντιάλ στην Βραζιλία. Όπως και να έχει, η Ελλάδα το Μάρτιο έχει να παίξει 2 παιχνίδια εντός και εκτός, 2 μπαράζ δηλαδή, για να ανέβει στην League A, για να παίξουμε δηλαδή με τους μεγάλους της Ευρώπης, στο επόμενο Nations League. Οι υποψήφοι αντίπαλοι μας, κάποιους τους ξέρουμε, κάποιους θα τους μάθουμε με το τέλος και των τελευταίων παιχνιδιών, θα είναι οι τρίτες ομάδες στους 4 ομίλους της League A. Οι ομάδες δηλαδή θα διαμορφωθούν στην τρίτη θέση από κάθε όμιλο στην πρώτη κατηγορία. Ξέρουμε ήδη ότι από τον δεύτερο όμιλο που ολοκληρώθηκαν εκεί τα παιχνίδια, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Ισραήλ, το Βέλγιο είναι αυτό που τερμάτισε τρίτο. Οι Βέλγιοι, οι οποίοι γενικότερα βρίσκονται σε κρίση, δεν είναι η ομάδα που θαυμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που βέβαια στις μεγάλες οργανώσεις αποτύχαν πάντα να κάνει κάτι σπουδαίο. Και μάλιστα τώρα την τελευταία αγωνιστική χάσανε από το Ισραήλ, αλλά είχαν την ισοβαθμία. Και είναι φοβερό ότι έχουν 3 συνεχόμενες ήττες οι Βέλγοι. Ήταν σε δύσκολο όμιλο βέβαια, αλλά ξεδείχνει πολλά αυτό και για την αγωνιστική πτώση του Βελγίου, που σιγά σιγά περνάει αυτή η χρυσή εποχή του, η χρυσή φουρνιά του. Σιγά σιγά προσπαθούν οι καινούργοι να πετύχουν κάτι καλό με το Βέλγιο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το Βέλγιο έχει ίδιους βαθμούς με το Ισραήλ, αλλά υπερτερήσει στο βαθμό. Επομένως, τερματίζει τρίτο. Είναι υποψήφιος αντίπαλος για την εθνική ομάδα. Φυσικά, σε ό,τι κατάσταση και να είναι το Βέλγιο, σίγουρα έχει ποιοτικούς παίχτες. Καλύτερα να αποφύγει η εθνική ένα τέτοιο συναπάτημα το Μάρτιο. Και επίσης, η άλλη ομάδα που θα έχουμε ως υποψήφια αντίπαλο, να πούμε ότι η κλήρωση θα είναι 22 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, την Παρασκευή δηλαδή. Θα ξέρουμε σύντομα ποιος είναι ο αντίπαλός μας για τα μπαράζ. Η άλλη ομάδα είναι από τον τρίτο όμιλο και είναι η Ουγγαρία, η οποία έχει 5 βαθμούς. Δεν μπορεί να διφτάσει η Βοσνία που έχει έναν στην τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A που θα γίνει αύριο. Υστερεί και σε ισοβαθμία, σε πιθανή ισοβαθμία με την Ολλανδία που είναι από πάνω τους και έχει 8. Επομένως, Βέλγιο και Ουγγαρία είναι 2 από τους 4 πιθανές μας αντιπάλους στα μπαράζ. Ξαναλέω, διπλά παιχνίδια. Όποιος βγει νικητής ανεβαίνει στην League A ή παραμένει στην League A, άμα είναι ομάδες από την πρώτη κατηγορία που θα βγουν νικητές. Και τώρα περιμένουμε να δούμε από τους άλλους δύο ομίλους ποιες θα είναι οι ομάδες που θα είναι και αυτές υποψήφιες. Από τον πρώτο όμιλο είμαστε ανάμεσα σε Κροατία, Πολωνία και Σκωτία. Οι Κροάτες έχουν 7 βαθμούς, οι Πολωνοί 4, οι Σκοτσέζοι 4. Σήμερα διεξάγω τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου, επομένως σήμερα το βράδυ αργά θα ξέρουμε και την υποψήφια αντίπαλο μας από εκεί. Και στον τέταρτο όμιλο, που και αυτόν τον όμιλο τα παιχνίδια διεξάγονται σήμερα, έχουμε Δανία, Σερβία και Ελβετία. Με τους Δανούς να έχουν 7 βαθμούς, δεν μπορούν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση που την έχουν οι Ισπανοί με 13, τους Σέρβους να έχουν 5 και τους Ελβετούς να έχουν 2. Από αυτές τις ομάδες, λοιπόν, θα προκύψουν οι αντίπαλοι μας. Οι Ελβετοί, οι οποίοι παίζουν σήμερα με τους Ισπανούς, όμως, όχι, με συγχωρείτε, εγώ έκανα λάθος εδώ, δεν είναι υποψήφια αντίπαλοι μας οι Ελβετοί, γιατί και σε πιθανή ισοβαθμία τους με τους Σέρβους υστερούν, έτσι κι αλλιώς, έχουν χάσει με 2-0 από τους Σέρβους και ήρθαν τώρα ισοπαλία 1-1 στο άλλο παιχνίδι, επομένως είτε η Σερβία είτε η Δανία από τον τέταρτο όμιλο υποψήφια αντίπαλοι μας. Καταλαβαίνετε ότι
με όποια ομάδα και να κληρωθούμε, σίγουρα θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Αλλά δεν θα είναι και απογορευτικά για την εθνική ομάδα, την καλή εθνική ομάδα που είδαμε στα τελευταία μάτς. Θα μπορεί να τα παλέψει και να διεκδικήσει την άνοδό της στην League A. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως εκτός από την Αγγλία, άνοδο στην League A πανηγύρισε και η Νορβηγία του Erling Haaland, πέτυχε και hat-trick στο μάτς με το Καζακστάν και γενικότερα είναι ο πρώτος scorer του Nations League σε αυτή την διοργάνωση. Ενώ άνοδο στην League A έχουν πανηγυρίσει και οι Σουηδοί που έχουν την ισοβαθμία με την Σλοβακία, έχουν άλλο ένα παιχνίδι να παίξουν. Οι Σουηδοί του τρομερού Γιόκερες, που συνεχίζει να σκοράρει και με τα εθνικά χρώματα, έχει 28 γκολ με σύλλογο και με εθνική ομάδα, με Sporting και με εθνική Σουηδία ο Γιόκερες και είναι ακόμη Νοέμβριος, φοβερές επιδόσεις. Και ο Ισακ φυσικά που έχει ξαναβρει τη φόρμα του και σκοράρει συνεχώς. Γενικότερα οι Σουηδοί έχουν μια φοβερή γραμμή κρούσης με Ισακ, Γιόκερες και Κουλουσεύσκι από πίσω τους, που είναι φορμαρισμένος αρκετά ο Κουλουσεύσκι με την Τότεναμ. Και ήταν πραγματικά κρίμα που δεν τους είδαμε στο τελευταίο Euro και γενικότερα θέλουν την επιστροφή τους σε μια μεγάλη διοργάνωση. Για την ώρα ανεβαίνουν στην League B, γιατί ήταν στη League C οι Σουηδοί, και θα δούμε αν καταφέρουν να περάσουν και στο επόμενο Mundial. Και τώρα όσον αφορά τη League A, η καινοτομία σε αυτή τη διοργάνωση είναι πως οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου περνάνε στην επόμενη φάση και όχι οι πρώτες ομάδες μόνο για να σχηματίσουν το Final Four. Θα έχουμε και προημιτελικούς δηλαδή το Μάρτιο. Ξέρουμε ήδη τις ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση. Η Πορτογάλια από τον πρώτο όμιλο, οι Γάλλοι από τον δεύτερο, η Γερμανία από τον τρίτο και οι Ισπανοί από τον τέταρτο. Τώρα, στον δεύτερο όμιλο που εκεί ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, η Ιταλία είναι δεύτερη. Έγινε ένα πολύ ωραίο μάτς χθες στο Μεάτσα του Μιλάνου, Ιταλία-Γαλλία και οι Γάλλοι εκεί απάντησαν με το ίδιο νόμισμα στους Ιταλούς, οι οποίοι στην πρεμιέρα του Nations League είχαν νικήσει με 1-3 στο Παρίσι, στη Γαλλία, επί γαλλικού εδάφους, αλλά νίκησαν με το ίδιο σκόρ οι Γάλλοι στο Μιλάνο, με μεγάλο όπλο τους τιμένες φάσεις. Ήταν μεγάλος πραγματής ο Ντίν, ο αριστερός μπακ, ο οποίος εκτέλεσε δύο κόρνερ. Βρήκε το Ραμπιό, ο οποίος σκόρερε με κεφαλιά και εκτέλεσε και το φάουλ για το δεύτερο γκολ, από το οποίο η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και βρήκε πάνω στον Βικάριο, τον goalkeeper των Ιταλών στη συνέχεια. Χρεώθηκε αυτό το γκολ του Βικάριο, αλλά από την πολύ ωραία ενέργεια του Ντίνιε ήρθε και αυτό το γκολ. Επομένως, οι Γάλλοι φτάσανε τους Ιταλούς στην ισοβαθμία και είχαν καλύτερη διαφορά τερμάτων. Είχαν 6 γκολ διαφορά τερμάτων έναντι 5 των Ιταλών και τους πήρανε και την πρώτη θέση στην τελευταία αγωνιστική. Είχαμε δηλαδή ανατροπή δεδομένων στον δεύτερο όμιλο. Επομένως, οι Ιταλοί θα αρκεστούν στην δεύτερη θέση. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη θέση στον πρώτο όμιλο, αυτή την έχουν οι Κροάτες, οι οποίοι έχουν νικήσει την Πολωνία 1-0, η Πολωνία που βρίσκεται 3 βαθμούς από κάτω τους και έχουν έρθει και ισοπαλία 3-3, στο επόμενο παιχνίδι. Επομένως, δεν ξέρω αν το είπα από λάθος προηγουμένως, δεν είναι οι Κροάτες υποψήφοι αντίπαλοι της Εθνικής για ομάδα σε περίπτωση που πάνε τρίτη θέση, γιατί δεν μπορούν να πάνε τρίτη θέση. Η Πολωνία ή η Σκωτία είναι υποψήφοι αντίπαλοι μας από τον πρώτο όμιλο. Το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Δανία ή η Σερβία από τον τέταρτο. Λοιπόν, Πορτογαλία-Κροατία το δίδυμο που περνάει από τον πρώτο όμιλο. Γαλλία-Ιταλία το δίδυμο που περνάει από τον δεύτερο. Γερμανία-Ολλανδία περνάνε από το τρίτο γκρουπ και δεν μπορούν οι Ολλανδοί να πάρουν πρώτη θέση. Και μένει να δούμε τι θα γίνει στο τέταρτο. Οι Ισπανοί έχουν ήδη περάσει ως πρώτοι. Το Σερβία-Δανία θα κρίνει τα πάντα απόψε. Οι Σέρβοι θέλουν νίκη για να περάσουν αυτοί ως δεύτεροι. Σε διαφορετική περίπτωση περνάνε οι Δανοί και οι Σέρβοι είναι υποψήφιοι αντίπαλοι μας για τα μπαράζ του Μαρτίου. Επομένως, θα έχουμε δυνατά παιχνίδια στα προημιτελικά του Nations League του Μαρτίου, όσον αφορά το πρώτο group, την πρώτη κατηγορία, αλλά το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι στα μπαράζ για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και επίσης, κλείνοντας αυτό το κομμάτι των εθνικών ομάδων,
να πούμε πως το πολύ σημαντικό, το πραγματικά σημαντικό για την εθνική μας ομάδα, γιατί το βλέμμα πρέπει να είναι πάντα στα προκριματικά του Μουντιάλ και στο πώς η εθνική θα περάσει το παγκόσμιο κύπελλο. Πλέον δεν μπορεί να το κάνει μέσω την Nations League που δεν βγήκε πρώτη. Είναι ότι με την νίκη μας χθες στην Φινλανδία κλειδώσαμε το ότι θα βρισκόμαστε, ό,τι και να γίνει, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Μουντιάλ. Κλήρωση που θα γίνει μέσα στον Δεκέμβρη. Κάτι που σημαίνει φυσικά ότι σίγουρα θα έχουμε ένα μεγάλο όνομα από πάνω μας, αλλά γλιτώνουμε μια δεύτερη πολύ πιο ισχυρή ομάδα στην κλήρωση. Και θεωρητικά πάντα όλα αυτά, γιατί όλα θα φάνουν στο γήπεδο, η κλήρωσή μας στα προκριματικά του Μουντιάλ θα πέσουμε σε όμιλο 4 ομάδων και όχι 5. Θα είναι πιο βατή, ξαναλέω, πάντα θεωρητικά, σε σχέση με άλλα χρόνια. Επομένως, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκαιρία για την εθνική. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικές νίκες πήρε στο Nations League, το πόσο ανέβηκε στο ranking και ας μην πήρε την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο. Είναι πολύ πιο εύκολη η αποστολή της εθνικής ομάδας πάντα στην θεωρία στα προκριματικά του Μουντιάλ και μακάρι να βρεθούμε μετά από πολλά χρόνια ξανά στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Στα προκριματικά του Μουντιάλ, να θυμίσω ότι οι πρώτοι από κάθε όμιλο θα περάσουν απευθείας στα τελικά, ενώ οι δεύτεροι θα δώσουν μπαράζ με τις υπόλοιπες δεύτερες ομάδες και με κάποιες ομάδες που έχουν βγει πρώτες από τον Nations League και δεν έχουν περάσει μέσω των προκριματικών. Αλλά καταλήγοντας, αυτή η περίοδος του Nations League από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα ήταν πολύ καλή για την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα έκανε βήματα μπροστά, εξελίχθηκε, προόδευσε και με τον Γιωβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία, φυσικά, που ήταν πάρα πολύ σημαντική η πρόσληψή του, δεν το συζητάμε. Και όλο αυτό της αφήνει παρακαταθήκη για το εγγύς μέλλον, για να μπορέσει να πανηγυρίσει και άλλες επιτυχίες και να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκρισή της σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι για να πάμε στη Β' Εθνική, γιατί δεν είχαμε φυσικά δράση για την Α' Εθνική. Το μεγάλο παιχνίδι του Πανιωνίου με την Καλαμάτα στην Μεσσηνία, στο γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα. Ο Πανιώνιος, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να φύγει νικητής από αυτό το match, έμεινε στο 1-1 με την ομάδα της Μεσσηνίας. Άνοιξε το σκορ ο Πανιώνιος με αυτό το γκολ του Πύρινεν, αλλά ισοφαρίστηκε με γκολ του Ντικινή στο 45. Και ο Πανιώνιος, η αλήθεια είναι ότι είχε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια να παίξει με τους πρωτοπόρους, την Κηφισιά και την Καλαμάτα, ή για να το πούμε καλύτερα, με τις άλλες δύο ομάδες που φαίνεται πως μαζί τους θα διεκδικήσει την άνοδο στην Super League 1 φέτος, την Κηφισιά και την Καλαμάτα, αλλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια είχε τον κακό απολογισμό μόνο του ενός βαθμού. Ήταν δύο εκτός έδρας παιχνίδια, δύσκολα βέβαια. Την Κηφισιά έχασε 2-1 από την Καλαμάτα, με την Καλαμάτα Ευθυσόπαλος 1-1. Και πλέον έχει διαμορφωθεί ως εξής το σκηνικό στην δεύτερη κατηγορία, στον όμιλο του Νότου. Η Κηφισιά είναι πρώτη με 21 βαθμούς, γιατί νίκησε και στα Χανιά με 0-3. Είναι η ομάδα που είναι στην κορυφή του ομίλου. Η Καλαμάτα είναι δεύτερη με 19 βαθμούς και ο Πανιώνιος είναι τρίτος με 18 βαθμούς στο κλείσιμο του πρώτου γύρου αυτής της πρώτης φάσης της Super League 2. Είναι στο μείον 3 ο Πανιώνιος από την κορυφή και στο μείον 2 από την δεύτερη θέση. Φυσικά η σεζόν είναι ακόμη μεγάλη, φυσικά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Απλά θα μπορούσε ο Πανιώνιος να έχει μια καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Όλα θα παιχτούν πλέον σε αυτόν τον δεύτερο γύρο. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σταθούμε σε ένα-δυο πραγματάκια που έχουμε ξεχωρίσει όσον αφορά κάποιες ομάδες που έχουν ξεχωρίσει την φετινή σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την Premier League, από την Αγγλία δηλαδή, και την Liverpool. Αφού πούμε ότι στην Premier League τώρα, με τον τραυματισμό του Rodri που έχει φέρει τη Manchester City σε αυτή τη μίνι κρίση και έχει αλλάξει φυσικά τη σεζόν των πολιτών, υπάρχει μετά από αρκετά χρόνια μια μεγάλη πιθανότητα να έχουμε νέο πρωταθλητή στην Αγγλία μετά από 4 σερί χρονιές όπου η City κατακτά το πρωτάθλημα. Γενικότερα είναι πολλά τα μέτωπα για τη City, το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη και σε προηγούμενες εκπομπές, και ο τραυματισμός του Rodri που έχει κόψει στα δύο την ομάδα παρά τις αλχημίες του Guardiola, και οι 115 παραβάσεις για τις οποίες εκκρεμούν οι δίκες, και δεν ξέρουμε τι θα φέρουν τους επόμενους μήνες στη Manchester City και ποια θα είναι η ενδεχόμενη τιμωρία των πολιτών, και το μέλλον του Guardiola που συνεχίζει να είναι στον αέρα. Μπορεί να είναι και η τελευταία χρονιά αυτή του Pep στο Manchester, αν και προσπαθεί η City να το ανανώσει συμβόλαιο, και το μέλλον του Haaland που κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά αν θα είναι και αυτός στη City την επόμενη χρονιά, αν και είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό, να φύγει δηλαδή ο Haaland από τη City, αλλά υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του. Θέλει να την αναπροσαρμόσει η City, θέλει να τον ανανεώσει συμβόλαιο μέχρι το 29, γιατί το τρέχουν λίγοι μέχρι το 27. Θα δούμε. Γενικότερα, ξαναλέω, πολλά ανοιχτά τα μέτωπα στην City. Η ομάδα που φαίνεται πιο κοντά στο να διαλύσει την κυριαρχία, την τετραετή κυριαρχία της City, είναι η Liverpool, η οποία είναι μια από τις ομάδες που έχει ξεχωρίσει φέτος μέχρι στιγμής σε αυτά τα παιχνίδια που έχουν παίξει στην σεζόν. Και το φοβερό με τη Liverpool είναι ότι δεν το περιμένανε και πολύ ότι θα είναι τόσο ομαλή η μετάβασή της στη μετά Κλοπ εποχή, γιατί συνήθως όταν φεύγει ένας προπονητής από μια ομάδα που έχει γράψει τη δική του ιστορία, που έχει αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για εκείνη, γιατί ο Λίβερπουλ αναμόρφωσε όλη τη Λίβερπουλ, την έκανε να επιστρέψει στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης και της Αγγλίας κιόλας, που είχε να πάρει 30 χρόνια το πρωτάθλημα. Πάντα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος που συνήθως είναι δύσκολη για τους συλλόγους. Για τη Liverpool δεν ίσχυσε αυτό, ή τουλάχιστον δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Ο Σλότ έχει αποδειχθεί εξαιρετικός μέχρι στιγμής στη δουλειά του. Η Liverpool καταρχάς αυτή τη στιγμή είναι πρώτη και στην Αγγλία, στο συν 5 μάλιστα από τη City, και στο Champions League, στην ενιαία βαθμολογία του Champions League. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, που έχει 12 βαθμούς. Τα πηγαίνει εξαιρετικά, μάλιστα. Και στο Champions League δίνει πολύ μεγάλο μάτς στις 27 Νοεμβρίου με τη Real Madrid, αλλά και στην Premier League 1η Δεκέμβρη παίζει με τη City, και εκεί ίσως ξεκαθαρίσουν πολλά, αν και είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν. Πολύ μεγάλο μάτς απέναντι στους
πολίτες και αν έχουν δώσει επικές μάχες οι δυο τους τα τελευταία χρόνια για την κατάκτηση της Premier League. Αλλά γενικότερα αυτό που έχει κάνει ο Σλότ είναι να... Η Liverpool δεν έκανε ουσιαστικά μεταγραφές το καλοκαίρι. Πήρε μόνο τον Κιέζα που δεν παίζει κιόλας και μπορεί να δοθεί ξανά στην Ιταλία δανεικός έστω. Κράτησε όλους τους παίχτες, κράτησε τον κορμό και χωρίς μεταγραφές ο Σλότ έχει βρει τη λύση με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από ότι ο Κλόπ. Δηλαδή, η Liverpool πλέον δεν παίζει αυτό το heavy metal ποδόσφαιρο που πολλές φορές εξαντλούσε και τους παίχτες του Κλόπ. Δηλαδή, και αυτό έβγαζε, την έκανε τη Liverpool να βγάζει πολλούς τραυματισμούς στο δεύτερο μισό της σεζόν και να μένει από δυνάμεις. Το είδαμε και πέρσι να γίνεται αυτό, όπου ήταν διεκδικήτρια του τίτλου η Liverpool μαζί με Arsenal και City μέχρι την άνοιξη, αλλά εκεί κοντά στον Απρίλιο εγκατέλειψε την κούρσα. Παίζει ένα ποδόσφαιρο πιο κοντρολαρισμένο με τον Σλότ. Είναι μια κοινική Liverpool χωρίς όμως να είναι βαρετή στο μάτι, χωρίς να ψάχνει το μισό μηδέν. Βάζει, σκοράρει αρκετά γκολ. Αλλά είναι μια Liverpool που δείχνει να έχει περισσότερο τον έλεγχο των παιχνιδιών, να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να κάνει πολλές φάσεις. Το 4-2-3-1, αυτό που παίζει ο Σλότ, ή το 4-2-1-3 αν προτιμάτε, είναι κάτι που του βγαίνει. Έχει αναβαθμιστεί πολύ ο Χράφενμπεργκ, που είναι από τις αποκαλύψεις φετινής σεζόν στα χαφ. Και αυτό το ότι έχει φέρει τον Λουίς Δίας σε ένα πιο κεντρικό ρόλο, γιατί η Λίβερπουλ όταν δεν παίζει ο Νούνιες δεν παίζει με καθαρό φορ. Υπάρχει ο Χάκα που μπορεί να παίξει ψευτοφόρ, υπάρχει ο Δίας, υπάρχει ο Ζώτα που ήταν τώρα τραυματίας. Έχει τόσο αλλάξει σε πολύ μεγάλη φόρμα για ακόμη μια σεζόν. Το ότι έχει φέρει τον Λουίς Δίας πιο κεντρικά έχει βγάλει και από τον Κολομβιανό μια πτυχή στο παιχνίδι του που δεν την είχαμε δει και πολύ, το γκολ δηλαδή, γιατί είναι ένας παίχτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, με τρίπλα που μπορεί να γίνει επιδραστικός, αλλά δεν τον έλεγε σκόρερ. Έχει βάλει αρκετά γκολ ο Ντίας φέτος. Βέβαια, πρώτος σκόρερ Λίβερπουλ στη Premier League είναι ο Σαλάχ με 8 γκολ. Φοβερή η σταθερότητα αυτού του ποδοσφαιριστή όλα αυτά τα χρόνια στη Λίβερπουλ και το πόσο σημαντικός εξακολουθεί να είναι για τους Reds. Μοναδικό αγκάθι, αν θέλετε, για τη Λίβερπουλ είναι λίγο και η συζήτηση των συμβολέων. Δηλαδή, λήγουν συμβόλαια παιχτών που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Δηλαδή, ο Φαντάικ, ο Αλεξάντερ Άρνολντ και ο Σαλάχ. Και είναι μια κουβέντα που τραβάει μέσα στην σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι για τους τρεις αυτούς ο τελευταίος χορός που λένε, δηλαδή η τελευταία σεζόν στην Λίβερπουλ για αυτούς. Έχουν γράψει χρυσές σελίδες. Ή αν κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον θα ανανεώσουν. Θα το δούμε αυτό στην πορεία της σεζόν. Η άλλη ομάδα στην οποία μπορούμε να σταθούμε φυσικά είναι η Μπαρτσελόνα. Είχαμε πει βέβαια κάποια πράγματα όταν μιλήσαμε και για το κλάσικο με την Real Madrid. Αυτά που έχει κάνει ο Φλικ φέτος η Μπαρτσελόνα είναι φοβερά πραγματικά. Έχει δημιουργήσει μια τρομερή επιθετική μηχανή. Η Μπαρτσελόνα έχει βάλει 40 γκολ σε 13 παιχνίδια μόνο στο πρωτάθλημα. Μακράν η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Έχει δεχθεί μόνο 12. Ένας τρομερός Ραφίνια, αφηνιασμένος πραγματικά, ίσως η μεγαλύτερη εξέλιξη ποδοσφαιριστή από τη μια σεζόν στην άλλη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Με απίστευτες εμφανίσεις. Χατρίκ με την Bayern, γκολ με την Real, σκοράρει συνεχώς. Τον έχει φέρει και σε ένα πιο κεντρικό ρόλο, η αλήθεια είναι, ο Φλικ, και αυτό τον έχει ξεκλειδώσει. Γιαμάλ πάντα επιδραστικός και εξαιρετικός. Γιαμάλ ο οποίος πρέπει να είναι και πρώτος σε assist, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτάθλημα. Είναι πράγματι πρώτος με 7. Και ο αμέσως από κάτω του είναι ο Ραφίνια με 6. Και ένας Λεβαντόφσκι αναγεννημένος με το Φλικ, με τον οποίο είχε δουλέψει βέβαια και στην Bayern πολύ επιτυχημένα. Ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει 14 γκολ στο πρωτάθλημα ήδη και είμαστε στα 13 παιχνίδια. Και ο από κάτω του ο Βινίσιος έχει 8. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για φοβερή χρονιά του Λεβαντόφσκι. Και ο Ραφίνια έχει 7 γκολ στο πρωτάθλημα. Και αυτός στους πρώτους σκόρερ της La Liga. Εμπιστεύεται πολύ περισσότερο από τον Τσάβι τα παιδιά της Μασία. Κάτι το οποίο το έχει κάνει και λίγο υποχρεωτικά η Μπαρτσελόνα. Γιατί δεν είχε και τραυματισμούς. Δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να κάνει πολλές μεταγραφές. Αλλά τις έχουν βγει. Δηλαδή και ο Κουμπαρσί που παίζει με τεράστια ωριμότητα στην άμυνα και ο Κασαδό στα χαφ, ο οποίος αναδείχθηκε επειδή ένας άλλος
από την Μασία τραυματίστηκε ο Μπερνάλ. Ο Γιαμάλ φυσικά, ο Φερμίν Λόπεζ, όλοι αυτοί, ο Μπαλντέ αριστερό μπακ, είναι πιτσιρικάδες οι οποίοι, τους οποίους τους έχει εμπιστευτεί ο Φλικ, φέτος ειδικά, και τον έχουν βγάλει ως προπρόσωπο. Αλλά το ακόμη πιο εντυπωσιακό για την Μπαρτσελόνα είναι το γεγονός ότι ο Φλικ έχει καθιερώσει πλέον αυτό τον τρόπο παιχνιδιού με την άμυνα τόσο ψηλά, δηλαδή στο όριο της μεσαίας γραμμής, μέχρι το τελευταίο διάστημα που μπορούν να βγάλουν ένα παίχτη offside, το οποίο είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο στο μάτι φυσικά, αλλά το παίζει, το εφαρμόζει η Μπαρτσελόνα τόσο εξαιρετικά μέχρι στιγμής στην σεζόν. Και μεγαλύτερο παράδειγμα από το πρόσφατο κλάσικο κόντρα στη Real Madrid, όπου κατάφερε η Μπαρτσελόνα με την άμυνά της τόσο ψηλά να βγάλει 8 φορές offside τον Εμπαπέ και 12 φορές offside γενικότερα τους παίχτες της Real Madrid, δεν υπάρχει. Γιατί εντάξει να το κάνει οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο η Μπαρτσελόνα, αλλά το να παίξει μέσα στον Περναμπέου με τόσο ψηλά την άμυνα, με πιτσιρικάδες ουσιαστικά αμυντικούς, όπως ο Κουμπαρσί και ο Μπαλντέ, απέναντι στους πιο γρήγορους παίκτες του κόσμου όπως ο Βινίσιος και ο Μπαπέ που μπορούν να σε εκθέσουν ανά πάσα στιγμή, θέλει πολύ, πολύ τσαγανό, πολύ ποδοσφαιρικό θράσος για να το κάνεις και ο Φλικ το έχει καταφέρει αυτό. Όχι ότι δεν συνεχίζει να περιέχει ρίσκο αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η Bayern στο πρόσφατο μεταξύ του παιχνίδι του Champions League το εκμεταλλεύτηκε αυτό σε κάποιες περιπτώσεις και σκόραρε κιόλας ένα γκολ, άσχετα αν η Μπαρτσελόνα ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνη τη βραδιά και έβαλε 4. Δεν ξέρω αν θα βρούνε τρόπο οι ομάδες μέσα στην σεζόν να το αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά, αλλά μέχρι στιγμής είναι μια τακτική που του βγαίνει. Δεν είναι ο πρώτος που το εφαρμόζει. Γενικότερα έχει παρατηρηθεί μια τάση οι ομάδες, αυτές που θέλουν να παίξουν, που θέλουν να έχουν πρωτοβουλία κινήσεων, να παρατάζονται με την άμυνα ψηλά. Το είδαμε να το κάνει και πέρσι ειδικά και ο Ποστέκογλου στην Τότιναμ, χωρίς την ίδια επιτυχία βέβαια. Αλλά η Μπαρτσελόνα μέσα στιγμή μοιάζει να είναι η ομάδα που το κάνει περισσότερο αποτελεσματικά από όλους. Λοιπόν, στην Ιταλία γίνεται ένα φοβερό πρωτάθλημα. Από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση οι ομάδες έχουν 2 βαθμούς απόσταση. Είναι η Νάπολη πρώτη αυτή τη στιγμή με 26. Η Νάπολη είναι μια ομάδα που μπορούμε να σταθούμε. Όπως και η Αταλάντα και η Φιωρεντίνα που κάνουν φοβερή χρονιά και έχουν μόνο νίκες στα τελευταία τους μάτς. Απλά λέω συγκεκριμένα για την Νάπολη γιατί πέρσι μετά τη χρονιά του ιστορικού πρωταθλήματος, το 23, άλλαξε 3 προπονητές. Είχε μια πολύ μέτρια απόδοση, δεν βγήκε καν Ευρώπη και έρχεται τώρα ο Κόντε και την αναβαθμίζει σίγουρα. Ο Κόντε είναι ένας προπονητής που ξέρει ως ολίγη το πώς να επιβιώνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις όταν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα, ειδικά το Ιταλικό, το οποίο το έχει κατακτήσει και με την Juventus και με την Inter. Πήρε παίχτες τους οποίους ήθελε το καλοκαίρι, ο Gilmour, τον McTominay που είχε αποδειχθεί πολύ κομβικός στα χαφ. Ήθελε όλο το καλοκαίρι τον Λουκάκου, τον περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή και τον πήρε τελικά, διώχνοντας τον Όσιμεν, ο οποίος είχε αποδειχθεί βάρος για την Νάπολη. Και η Νάπολη κάνει πλέον μια πορεία πρωταθλητισμού και γιατί όχι να τη δούμε να κατακτά και δεύτερο πρωτάθλημα μέσα σε μια τριετία, αν και φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. 12 αγωνιστικές έχουν παίξει στην Ιταλία. Η Νάπολη μπορεί να δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο και τώρα έμεινε όρθια στο μεάτσα κόντρα στην Ίντερ, δεν έχασε, έμεινε στο 1-1 και είναι ένα καλό αποτελέσμα έτσι όπως είναι λεπτές οι ισορροπίες στην Ιταλία. Είναι πολλοί μνηστήρες και η Γιουβέντους φιλόδοξη και η Λάτσιο κάνει πολύ καλή χρονιά. Φιωρεντίνα Αταλάντα πέρα από το προσδεκόμενο, δεν το συζητάμε. Η Ίντερ πάντα μέσα στην κουβέντα, έκανε φοβερή χρονιά πέρσι και πήρανε το πρωτάθλημα. Αλλά τα μάτια μας μπορεί να είναι στην Νάπολη γιατί πραγματικά ο Κόντε της έχει δώσει ξανά την απαιτούμενη σοβαρότητα για να διεκδικήσει και πάλι ένα πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Η εκπομπή πρώτος σκόρερ ήταν κοντά σας εδώ με τον Ανδρέα Λεκάκη, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και για την επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Να είστε καλά, καλό βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.